Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και γυρίζουμε σελίδα και περνάμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί το ρεκόρ Guinness. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσουν οι απόψινοι μας καλεσμένοι. Η κυρία Ελισάβετ Μαστραντώνη και ο Κώστας Μαργαρίτης. Ξεκινάμε με την κυρία, όπως επιβάλλουν και οι καλοί τρόποι. Λοιπόν, κυρία Μαστραντώνη, μιλάμε και για ένα ρεκόρ Guinness, και για ένα ρεκόρ Guinness. Μας πει η κυρία Μαστραντώνη, ναι, τι είναι τελικά το ρεκόρ Guinness. Και για ποιο λόγο, έτσι, που διεκδικούμε ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, ναι, σας σωστά. Ακούμε. Υπάρχουν πολλά. Διεκδικούμε λοιπόν ρεκόρ Guinness στο χορό Salsa, Salsa Rueda. Γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας ενώνει. Θα χορέψουν πάνω από 1000 χορευτές και θέλουμε να το σπάσουμε, να γίνει η Θεσσαλονίκη νούμερο ένα πόλη σε πολιτισμό και αθλητισμό και αυτό να μεταδοθεί σε όλες φυσικά τις χώρες του κόσμου. Να πούμε την ημερομηνία καταρχήν της διοργάνωσης. Mm-hmm. Η ημερομηνία είναι 1η Ιουνίου. Mm-hmm. Χθες είχαμε την τρίτη πρόβα. Στις 11 Μαΐου έχουμε ακόμα μία πρόβα και μετά είναι το event στις 1η Ιουνίου. Και ξεκινάμε από πρωί, όλη την ημέρα χορεύουμε ή υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα τον 1η Ιουνίου? Όχι, υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, θα είναι το απόγευμα μετά τις 5 το απόγευμα και θα συνεχιστεί με πάρτι μέχρι το βράδυ. Υστερεί, κυρία Μαστραντώνη, η πόλη σε αθλητισμό και πολιτισμό, γιατί δεν το τονίσατε αυτό το πράγμα? Δεν υστερεί, απλά ό,τι κάνεις επιπλέον είναι ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Και καλό είναι να γίνονται και νέα πράγματα, νέες ιδέες και να ακούγεται περισσότερο η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη στο εξωτερικό. Αυτό εμένα, επειδή με πονηρεύει λίγο, Βέννη, θα μπω στον πειρασμό έτσι να τη ρωτήσω την κυρία Μαστραντώνη προεκλογικά, επειδή υπάρχει και ποσόστοση των γυναικών. Εσείς το κάνετε καθαρά μόνο για αθλητικούς, πολιτιστικούς λόγους ή θα είστε και υποψήφια σε κάποιο σχήμα και όλο αυτό πάει, αν θέλετε, μαζί για να δοθεί μια άλλη πρόταση για την πόλη? Μάλιστα. Υποψήφια είμαι, ναι, δέχτηκα την πρόταση του κυρίου Γιάννη Μπουτάρη. Το event όμως αυτό ξεκίνησε 2-3 μήνες πιο μπροστά. Η προεργασία δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και θα γίνει και μετά τις εκλογές. Και θα γίνει και μετά τις εκλογές. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το να μετά. Είναι όμως μια μεγάλη, μια ωραία αφορμή να σπάσει η Θεσσαλονίκη κάποια ώρα, γιατί εγώ θεωρώ ότι υστερούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Σε ό,τι αφορά τα ρεκόρ Guinness, νομίζω ότι πάει καλά η Θεσσαλονίκη. Αν κρίνουμε και πέρσι μια διοργάνωση που είχαμε για διαφορετικό βέβαια λόγο, μιλάμε για origami, έτσι. Πάμε στα εικαστικά και είχαμε μια πρωτιά σε ό,τι αφορά το ρεκόρ Guinness. Ελπίζω να πάνε πολύ καλά τα πράγματα και στο θέμα του χορού. Δεν ξέρω, η ανταπόκριση έτσι από πλευρά κόσμου. Τι μηνύματα έχετε εσείς? Η ανταπόκριση πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος ενθουσιασμένος. Ο κόσμος θέλει τέτοιες δράσεις να γίνονται στην πόλη γενικότερα, θέλει να ξεφεύγει από την μελαγχολία και τη μιζέρια. Mm-hmm. Δείχνει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο να υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα, να λέμε ναι στη ζωή και ναι στην αγάπη. Και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και μεγάλη γκάμα ηλικιών. Υπάρχει μεγάλη γκάμα ηλικιών. Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, να παρακολουθήσει τα μαθήματα δωρεάν για να συμμετάσχει. Να δώσουμε λίγο αυτές τις χρηστικές πληροφορίες. Mm-hmm. Κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα και θέλει να συμμετάσχει την 1η Ιουνίου, μετά τις 5 λοιπόν το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπορούμε να δώσουμε τηλέφωνα, ναι, τα οποία είναι 231-0-231-033, mm-hmm, και το 6941-501 και 904, για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, να τους δώσουμε τις ώρες που γίνονται τα μαθήματα και να δηλώσουν συμμετοχή για να γίνουμε πιο πολλοί και να το σπάσουμε πιο εύκολα το ρεκόρ. Και πρέπει να είναι γνώστες του χώρου ή υπάρχει? Όχι, δυνατότητα δεν είναι να μάθουν κάποια βήματα τώρα? Γιατί δηλαδή εγώ που δεν ξέρω να χορεύω σας, αγαπητή μου Μπένι, τι μπορώ να κάνω, κυρία Μαστραντώνη? Αυτό να χορέψω και ποιος θα με μάθει? Θα σας μάθουμε όλοι εμείς. Είναι πολύ εύκολο. Θα χορέψουμε την πόλη στο ταψί δηλαδή ή θα χορέψει η πόλη εσάς που είστε εκεί υποψήφοι τώρα με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, για να καταλάβω? Δεν θα ήθελα να δώσουμε με περισσότερη έκταση σε αυτό το θέμα. Να μιλήσουμε καλύτερα για το ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Ρεκόρ Guinness για την πόλη να σπάσει τη μιζέρια της. Πώς το βλέπεις εσύ, Κώστα Μαργαρίτη, αυτό το κομμάτι της διοργάνωσης? Εγώ πραγματικά τώρα το μαθαίνω και ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μαστραντώνη για την πρωτοβουλία της, πέρα από τη χιουμοριστική διάθεση που mm-hmm δίνουμε λίγο στο δελτίο. Γιατί πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι που έρχονται σήμερα να προσφέρουν στα κοινά της Θεσσαλονίκης. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαστραντώνη, πρώτη φορά δεν είναι κάτι στην υποψήφια? Πρώτη φορά υποψήφια, ναι. Τέτοιες δράσεις όμως είχα ξανακάνει και τον Νοέμβριο, το Dance for Kindness, το οποίο ήταν ένα παγκόσμιο πάλι γεγονός, σε 80 χώρες ταυτόχρονα, και είχαμε πάρει και εκεί την πρωτιά. Α, μπράβο. Είναι δηλαδή,
Αν θέλεις Βέννη να το δέσουμε και εν ώψη των ευρωεκλογών, ευρωπαϊκά γεγονότα που θα δώσουν στην πόλη μια άλλη δυναμική. Όπως και χθες είχαμε μια άλλη διοργάνωση, έτσι, μια mini Eurovision που διεξήχθη στη σκιά του Λευκού Πύργου. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι η Θεσσαλονίκη είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας για φέτος, ένα από τα κορυφαία γεγονότα. Στο οποίο για αυτό το πράγμα, για την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας, για να είναι ενημερωμένη και η κυρία Μαστραντώνη, δώσαμε ιδιαίτερη μάχη μέσα από την Ευρωβουλή και συγκεκριμένα τόσο η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών, η κυρία Γιαννάκου, όσο και ο κύριος Παπανικολάου, ο Ευρωβουλευτής, με τη δική μου παρότριση και συμμετοχή να φέρουμε αυτό το θεσμό στην πόλη. Και νιώθω περήφανος που η Θεσσαλονίκη μέσα στον χρόνο αυτό, σαν ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας, θα φέρει σχήματα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά. Και ήθελα να κάνω έτσι επί τη ευκαιρία αυτό μια ερώτηση στην κυρία Μαστραντώνη και να της πω ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας νεολαίας δεν θα ενταχθεί και ο θεσμός αυτός ο δικός σας. Ναι, φυσικά. Εννοείται ότι έχει ενταχθεί ήδη. Και, είναι μέσα στις εκδηλώσεις δηλαδή. Είναι μέσα στις εκδηλώσεις. Τις φετινές, ναι. Ήδη φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός αυτή η διοργάνωση, να έχουμε δηλαδή κάθε χρόνο μια τέτοια είδους διοργάνωση. Εννοείται, θα υπάρξουν πολλές τέτοιες διοργανώσεις, αυτό ευελπιστούμε. Και μάλιστα χθες έτσι που είχαμε καθίσει και μιλήσαμε με κάποια άτομα, λέγανε και ρεκόρ Γκίνες και σε άλλους χορούς και... μας δώσανε πολλές ιδέες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι κάτι ωραίο, ξέρετε, γιατί το να γεμίσει η πλατεία στο τέλος με χαμόγελα, με ανθρώπους που θα μπορούν να χορέψουν, να φύγουμε από μια. Από αυτή τη μιζέρια και τη μουντή καθημερινότητα. Ότι η καθημερινότητα δεν είναι μόνο μαύρο πράγμα. Έχει και χαρά, έχει και χαμόγελο, έχει και χορό, έχει ζωή πάνω απ' όλα. Έτσι, και δίνει την ευκαιρία και στους ανθρώπους να βρεθούν κοντά. Έτσι ακριβώς. Άνθρωποι όλων των ηλικιών. Και να ξεφύγουν από τα καθημερινά προβλήματα και να αλλάξουν λίγο τα συναισθήματά τους. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό. Μια παρέμβαση στην πόλη. Σίγουρα που το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συγκεκριμένο θεσμό. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και θα περάσω λίγο στον κύριο Μαργαρίτη, λίγο πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, να πούμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω οι πρώτες αντιδράσεις που εισπράττεις από πλευράς κόσμου για το αν είναι διατεθειμένοι να πάνε να ψηφίσουν, διότι τα μηνύματα έτσι που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά προσωπικά εγώ. Δεν ξέρω εσύ. Μέλη μου, κοίταξε να σου πω. Εγώ τα 5 χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσκαλέσω και να παροτρύνω τους συμπολίτες μου, είναι ότι θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Οποιαδήποτε επιλογή και αν έχουν αποφασίσει, είτε σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό ή και ευρωεκλογών, αυτό το ύψιστο δικαίωμα της δημοκρατίας να επιλέγεις, δεν πρέπει να το απολέσουμε. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία μετά τις 25 Μαΐου να ακούσω κάποιον να γκρινιάζει και να λέει μου φταίει το Α, μου φταίει το Β, μου φταίει το Γ. Οι επιλογές σήμερα, ιδίως σε πρόσωπα, είναι το Α και το Μ σε όλους τους συνδυασμούς. Σε ό,τι αφορά δε τις ευρωεκλογές, αυτό το άσχημο πράγμα το οποίο γίνεται όλη η Ελλάδα μία περιφέρεια, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει πραγματικά ότι οι ευρωβουλευτές που προέρχονται από την Αθήνα θα έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο ευρωβουλευτή από την Πρέβεζα, από τα Γιάννενα, από τη Μύκονο, από τη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη ακόμη. Έπρεπε να χωριστεί η χώρα σε περιφέρειες, 7 ή 15, να υπάρχει δηλαδή στο σύνολο των 21 ευρωβουλευτών της χώρας μια αναλογική εκπροσώπηση, γιατί ο ευρωβουλευτής πρέπει να γνωρίζει τα θέματα όχι του νομού του, δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή εμπειρία και εν ώψη της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αρχές Ιουλίου, εκεί που θα κριθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της χώρας, εκεί που θα εγκριθεί κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σας το λέω εγώ από σήμερα, θα εμπλακεί και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη του Νότου να έχουν χρηματοδότηση. Εκεί που θα ψηφιστεί η νέα τρόικα εντός εισαγωγικών που θα προέρχεται από την Ευρώπη και που θα ελέγχει τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Εκεί που θα αποφασιστεί αν θα πρέπει να έχουμε μόνιμο Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα ελέγχει τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Εκεί δεν μπορεί να έχεις ευρωβουλευτές που να μην γνωρίζουν τα πράγματα ή να μην έχουν ευρωπαϊκή αντίληψη ή να μην μπορούν να εκφραστούν γιατί δεν γνωρίζουν τα λόμπις και τις καταστάσεις. Η Ελλάδα πέτυχε πολλά. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι σήμερα η μοναδική διηρημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οικογένεια της Ευρώπης είναι η Λευκωσία. Και πώς το δέχεται ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, βεβαίως, να μην το έχει στην ατζέντα του.
Η μοναδική διηρημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα είναι η Λευκωσία και μιλάμε για την Κύπρο, ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ που προέρχεται από το Ανατολικό Βερολίνο δεν θα έπρεπε να στριμωχτεί αυτή τη στιγμή και να απαντήσει και να δοθεί ένα τέλος. Δεν είναι το κυπριακό αυτό. Είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Εμένα με προσβάλλει σαν Ευρωπαίο πολίτη. Mm-hmm. Είμαι υπέρ της Ευρώπης, είμαι υπέρ του ευρώ. Αλλά να ζούμε και να σέβεται ο ένας λαός τον άλλον. Και η πορεία προς τις ευρωεκλογές θα πρέπει να ανοιχτεί μια ευρωπαϊκή ατζέντα. Δηλαδή, έχουμε την κυρία Μαστραντώνη εδώ και θα πρέπει ο Δήμος αύριο να αξιοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια. Θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές του προδιαγραφές. Και θα πρέπει να τρέξουν όλοι οι νέοι αυτοί οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και αύριο αυριανοί σύμβουλοι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων. Να δούμε την πόλη ευρωπαϊκά. Ξέρετε τι σημαίνει Κυριακή του Πάσχα το Μουσείο της Ακροπόλεως ήταν κλειστό και όλα τα μουσεία της χώρας και χιλιάδες Κινέζοι δεν μπορούσαν να επισκεφτούν το μουσείο που κάναν τόσα χιλιόμετρα και έχουμε τέτοια ανεργία. Και θα ήθελα εγώ τη θέση της κυρίας Μαστραντώνη για αυτό το θέμα. Θέλει τα μουσεία της Θεσσαλονίκης ανοιχτά, ναι ή όχι? Και ποιο δεν το θέλει αυτό, εννοείται. Όλοι το θέλουμε αυτό και αυτός είναι ο σκοπός μας. Να αξιοποιηθούν τα μουσεία, ο πολιτισμός που έχουμε και να αναδειχθούν για να έχουμε περισσότερο τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός εκεί πονάει, πιστεύω. Και υπάρχουν να δουλέψουν οι νέοι άνθρωποι. Στο εξωτερικό δεν έχει τόσα πολλά αρχαιοθέατα όσο έχουμε, αξιοθέατα όσο έχουμε εμείς και έχουν τουρισμό. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε σειρές. Εδώ δεν από... τα εκτιμούμε οι ίδιοι όσο επισκέπτες. Είναι ένα άλλο καλά, μεγάλο ναι, είναι κομμάτι και αυτό, ναι. Και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την απόψινή σας παρουσία. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όσο πλησιάζει και η διοργάνωση. Έτσι, μέχρι την 1η Ιουνίου είναι μακρύς ο δρόμος. Και με σας, κύριε Μαργαρίτη, εν ώψη ευρωεκλογών, καθώς ήδη. Θα είναι καυτή η ατζέντα. Θα είναι καυτή η ατζέντα και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο ευρωεκλογών. Ευρωπαϊκό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.